Πρώτη μας συνταγή για σήμερα, αλμυρά κρουασανάκια. Είμαι ενθουσιασμένος για αυτή τη συνταγή, γιατί όντως είναι πολύ εύκολη. Να σας πω ότι στο σπίτι δεν έχω φτιάξει ποτέ κρουασάν. Ποτέ. Γιατί είναι πολύ δύσκολη διαδικασία, ρε φίλε. Είναι πεντανόστιμα τα κρουασάν. Αλλά όντως, άμα σκέφτεσαι ότι πρέπει να ξεκινήσει και να τελειώσει την επόμενη μέρα, λες, οκ, ας πάρω έτοιμα. Έτσι δεν λες, Μπελέση? Σήμερα θα φτιάξουμε κρουασανάκια πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ εύκολα. Μπορεί να τα φτιάξει οποιοδήποτε σπίτι. Να σου πω ότι θα χρησιμοποιήσω μίξερ, αλλά και χωρίς μίξερ φτιάχνονται, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οκ, τα πράγματα είναι απλά, οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα εύκολα κρουασάν με ζαμπόν και τυρί θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια νερό χλιαρό, μία κουταλιά της σούπας μαγιά ξηρή, μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη κρυσταλλική, μία πρέζα αλάτι, 100 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο και 450 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Για τη σύνθεση, 8 κουταλιές της σούπας σάλτσα μπάρμπικιου, 2 κουταλιές της σούπας ρίγανη, 8 φέτες ζαμπόν, 8 φέτες κασέρι, 1 κρόκο αραιωμένο με 1 κουταλιά της σούπας νερό και 50 γραμμάρια σουσάμι. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Στον κάδο του μίξερ θα προσθέσουμε νερό. Το νερό τι πρέπει να είναι, σε θερμοκρασία δωματίου, χλιαρό. Δεν πρέπει να είναι παγωμένο και δεν πρέπει να είναι καυτό, γιατί με το που ρίξουμε τη μαγιά στο καυτό νερό, τι παθαίνει η μαγιά? Τελειώνει. Άμα τη ρίξουμε σε κρύο νερό, τι κάνει? Κοιμάται. Θέλουμε να κοιμάται? Όχι. Θέλουμε να κακαρώσει? Όχι. Τι θέλουμε? Να αρχίσει. Να δυναμώσει. Για να δυναμώσει η μαγιά πρέπει να τη βάλουμε σε χλιαρό νεράκι, εντάξει. Λοιπόν, άρα ρίχνω τη μαγιά, ρίχνω τη ζάχαρη, ρίχνω το νερό, ρίχνω λίγο αλάτι, ανακατεύω. Εδώ. Και βλέπετε με τι στυλ το κάνω, βεβαίως. Εδώ είμαστε. Γιατί πραγματικά με φουέτο μίξερ μόνο εμείς θα ανακατεύουμε. Είμαστε σοβαρή επιχείρηση. Και ρίχνουμε μέσα το βουτυράκι μας. Και το αλεύρι. Πάντα βάζουμε αλάτι στα ζυμάρια μας, γιατί θέλουμε να δουλέψει καλύτερα η γλουτένη σε περίπτωση που αναρωτιέστε. Λοιπόν, έχω στον κάδο του μίξερ το γάτσο και θα χτυπήσω πολύ καλά μέχρι που να ομογενοποιηθούν τα υλικά μου και να έχω μία ελαστική ζύμη. Δύσκολο ή εύκολο? Εύκολο. Σε περίπτωση που θέλετε να αντικαταστήσετε το βουτυράκι με ελαιόλαδο, μπορείτε. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε σπορέλαιο, μπορείτε. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, μπορείτε. Όλα αυτά μπορείτε να τα κάνετε. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχετε με τίποτα με αυτό το ζυμάρι. Σωστά? Πάμε να χτυπήσουμε. Πάμε. Θα χτυπήσουμε δυνατά. Σε 6 λεπτά θα είναι έτοιμο. Όχι, δεν θα χτυπήσουμε το φουέ, θα χτυπήσουμε το γάτζο. Οπότε περιμένουμε μέχρι που να γίνει το ζυμάρι μας. Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, το κρουασάν είναι το δεύτερο σε σειρά προτίμησης αρτοπαρασκεύασμα στη Γαλλία μετά το ψωμί. Φαίνεται ότι 3 στους 4 Γάλλους καταναλώνουν κρουασάν σε συστηματική βάση. Και το ζυμαράκι μου είναι έτοιμο. Τέλειο, εύκολο. Ξαναλέω ότι άμα δεν έχετε μίξερ, που το κάνετε? Χεράκι, κανονικά γίνεται στο χέρι. Απλά πρέπει να το δουλέψουμε για να γίνει ελαστικό και να γίνει ωραίο. Κοιτάξτε εδώ. Σε αυτό το σημείο ξέρουμε ότι το ζυμάρι μας είναι τέλειο, είναι ελαστικό. Μπορούμε κατευθείαν να ζυμώσουμε και να φτιάξουμε κρουασανάκια, αλλά τι έχουμε βάλει μέσα και πρέπει να δουλέψει? Μαγιά. Έχουμε βάλει τη μαγιά, οπότε πρέπει να δουλέψει. Είτε μπορείτε να βάλετε λίγο αλευράκι, λίγο λάδι, λίγο βούτυρο. Βάλετε κάτι για να μην κολλήσει εδώ στο μπολ και ουσιαστικά θέλουμε να διπλασιαστεί και να γίνει τόσο. Κοιτάξτε εδώ πόσο ήταν και πόσο έγινε. Το πιάσαμε? Υπάρχει ουσιαστική διαφορά, οπότε αυτό θα το αφήσω στην άκρη για να κάνω άλλα κρουασανάκια μετά. Εντάξει, με αυτό το ζυμάρι μπορείς να κάνεις και πίτσα, με αυτό το ζυμάρι μπορείς να κάνεις και φωκάτσια, με αυτό το ζυμάρι μπορείς να κάνεις ένα σκασμό πράγματα, οπότε κρατήστε το. Είναι πολύ εύκολο ζυμαράκι, δουλεύει πάντα, τηγανίζεται και γίνεται πάρα πολύ ωραίο σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε και τροπιτά και τηγανιτά. Οπότε αφήνω στην άκρη και θα χρησιμοποιήσω το έτοιμο, εδώ. Όλα. Πανεύκολο. Και έτσι όπως είναι, κόψτε το ζυμαράκι στη μέση, εδώ. 1, 2. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Με το κάθε ζυμαράκι θα ανοίξουμε μία πίτσα, ένα ζυμάρι πίτσας. Εντάξει, για να κάνουμε τα εύκολα κρουασάν. Ξαναλέω, είναι εύκολα κρουασάν.
μπορείτε να το φτιάξετε όλοι σας, οπότε πάρτε τον πλάστη. Σε περίπτωση που δείτε ότι δυσκολεύεστε να ανοίξετε, μπορείτε να πάρετε λίγο αλευράκι να σας βοηθήσει. Αλλά γενικά το ζυμάρι δεν χρειάζεται αλεύρι. Άμα κάνετε κανονικά τη συνταγή όπως σας έδειξα, θα ανοίγει από μόνο του και πρέπει να κολλάει και πάνω στο πάγκο μας, στο ξύλο κοπής που θα τα ανοίξουμε, στο μάρμαρο, γιατί θα μας βοηθήσει στο να τα τυλίξουμε και να φτιάξουμε τα κουρασάν. Οπότε εδώ, προσεκτικά, ανοίγουμε. Θα ανοίξω λίγο ακόμα, εδώ. Όσο περισσότερο μπορώ να το κάνω στρόγγυλο, τόσο καλύτερα. Βέβαια, ανοίγει και με τα χέρια, βλέπετε. Εδώ. Βοηθήστε λίγο το ζυμαράκι εδώ με τα χέρια. Τέλεια. Λίγο ακόμα, εδώ. Ξαναλέω ότι άμα δείτε ότι δυσκολεύεστε πάρα πολύ, βάλτε λίγο αλεύρι, αλλά κοιτάξτε εδώ. Σηκώνουμε λίγο το ζυμαράκι, το τεντώνουμε με τα χέρια, όπως ακριβώς θα κάναμε σε μία πίτσα. Σηκώνουμε, τεντώνουμε με τα χέρια. Δεν θέλουμε να σπάσει. Θέλουμε να κρατήσει το σχήμα του. Γιατί θα φτιάξουμε κουρασάν, οπότε θέλουμε να είναι το ζυμαράκι μεγάλο. Κοιτάξτε εδώ. Παίρνω, απλώνω, παίρνω, απλώνω προσεκτικά. Δεν θέλω να σπάσει. Εδώ και εδώ. Ναι, τελευταίο, ίσιωμα, εδώ. Και είμαστε μια χαρά. Εντάξει, τώρα χωρίζω στα 8. Κοίτα. 1, 2, 3, 4. Εύκολο ή δύσκολο? Εύκολο! Εύκολο. Πάμε τώρα να φέρουμε τα υλικά του ψυγείου μας που θα χρειαστούμε για να γεμίσουμε τα αλμυρά κρουασανάκια μας. Λοιπόν, και σαν την πιο εύκολη εκδοχή που θα σας δώσω είναι ζαμπόν τυρί. Σωστά. Τι άλλο μπορούμε να βάλουμε μέσα? Ό,τι θέλουμε, μεγαλοπούλα. Ό,τι θέλετε. Τυρί light. Μεγαλοπούλα μπορείτε και εφόσον αντικαταστήσετε το βούτυρο με ελαιόλαδο, θα γίνει πιο healthy η συνταγή μας. Αφήνω πάνω σας, εγώ θα πάω με την πιο απλή εκδοχή, που η πιο απλή εκδοχή έχει ζαμπόν τυρί. Το διαφορετικό που θα κάνω σε αυτή τη συνταγή είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ η barbecue. Σας αρέσει η barbecue? Η σάλτσα. Σε περίπτωση που τα παιδάκια δεν τρώνε barbecue, μπορείτε να βάλετε λίγο ketchup. Θέλουμε ελάχιστο, κοιτάξτε πόσο. Τόσο. Τόσο είναι που θα κάνει τη διαφορά. Εδώ. Ίσα-ίσα, λίγο να υπάρχει. Να μοιάζουν σαν μικρές πίτσες, τα βλέπετε? Εδώ και εδώ. Λίγο, βλέπετε πόσο λίγο βάζω. Δεν χρειάζεται πολύ. Και με το που ρίξω την barbecue, τι άλλο θα ρίξω μέσα? Ρίγανη. Εντάξει, τώρα το πήγαμε σε άλλο επίπεδο, το καταλαβαίνετε. Με απλές κινήσεις όντως κάνεις τη διαφορά. Ρίγανη, barbecue, πάνε μέσα, εδώ και εδώ. Άντε, γεια. Και τώρα, ζαμπόν, τυρί. 1, 2. Έτσι όπως είναι. Θα σου το δείξω προσεκτικά. Τι κάνουμε? Να το πάρω εδώ μπροστά και να σου το δείξω καλά. Εδώ. Το παίρνουμε μπροστά μας. Ανοίγουμε τις δύο άκρες, εδώ. Και έτσι όπως είναι, αρχίζουμε και τυλίγουμε προς τα μέσα. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Έτσι όπως είναι, παίρνουμε τις άκρες, τις γυρίζουμε προς τα μέσα. Πάντα η μεριά που τυλίγει, που ενώνει το κρουασάν, τη βάζουμε από κάτω, εδώ, και αυτό δεν το έκανα καλά. Θα κάνω κατευθείαν, πρέπει εδώ να το κάνετε, γιατί το μετέφερα και δεν φάνηκε πάρα πολύ ωραίο. Οπότε θα κάνω άλλο ένα, το επόμενο θα το κάνω καλύτερο. Ξανά, εδώ και εδώ. Έτσι όπως είναι, τραβάω λίγο τις άκρες και αρχίζω να τυλίγω. Εδώ. Και εδώ, και εδώ, και εδώ, και εδώ, και εδώ. Όλαλα. Έτσι όπως είναι, γυρνάω λίγο ακόμα τις άκρες εδώ και προς τα μέσα. Εύκολο ή δύσκολο? Εύκολο. Πανεύκολο. Και εδώ, και εδώ, τραβάω λίγο τις άκρες. Γυρνάω. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Έτσι όπως είναι, θα βάλω άλλο ένα. Λοιπόν, θέλουν περίπου 15 με 20 λεπτάκια στους 190, οπότε θα συνεχίσω φτιάχνοντας κρουασανάκια. Πολύ απλά, λίγο άλυμα αυγού από πάνω, δηλαδή λίγο σκρόκος, αραιωμένος με νεράκι με γάλα, ό,τι θέλετε. Εδώ και εδώ, εδώ και εδώ, εδώ και εδώ. Άμα θέλετε βάλτε και λίγο στο σαμάκι. 190 βαθμούς, πόση ώρα φίλε Μπελέση? 20 λεπτάκια. 20 λεπτάκια περίπου, 15, 20, 22 αναλόγως στο φούρνο.
Βάζω ένα τα ψυχά, γιατί άμα φορτώσω το φούρνο με τα ψυχά, καταλαβαίνετε ότι δεν θα ψηθούν σωστά. Καλύτερα 5-5-6-6-3-3 ή μπορείτε να ετοιμάσετε και να βάλετε στην κατάψυξη παρά να τα ψήσετε όλα μαζί. Οπότε, μόλις τα ετοιμάσω όλα, θα σας δείξω πόσο σεξι, αφράτα, τραγανά απ' έξω και ζουμερά από μέσα κρουασανάκια έχουμε φτιάξει. Για τα εύκολα κρουασάν με ζαμπόν και τυρί, στον κάδο του μίξερ βάζουμε το νερό, τη μαγιά, τη ζάχαρη, αλάτι και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο, το αλεύρι και χτυπάμε με το γάντζο σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να έχουμε μία ελαστική ζύμη. Μεταφέρουμε σε λαδωμένο μπολ, καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε περίπου μία ώρα να διπλασιαστεί σε όγκο. Κόβουμε τη ζύμη στη μέση, ανοίγουμε το ένα κομμάτι με τον πλάστη σε λεπτό φύλλο και κόβουμε σε 8 τρίγωνα σαν πίτσα. Απλώνουμε σε κάθε κομμάτι σάλτσα μπάρμπικιου, πασπαλίζουμε με ρίγανη και βάζουμε από μισή φέτα ζαμπόν και μισή τυρί. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και για το δεύτερο κομμάτι από τη ζύμη. Πιάνουμε τις δύο εξωτερικές άκρες από κάθε κομμάτι ζύμης και τυλίγουμε σε ρολό προς το κέντρο. Κάνουμε το ίδιο για όλα τα κομμάτια. Μεταφέρουμε σε ταψιά με λαδόκολλα και αλείφουμε με τον αραιωμένο κρόκο. Πασπαλίζουμε με το σουσάμι και ψήνουμε το κάθε ταψί για 15 με 20 λεπτά στους 190 βαθμούς. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Τα κρουασανάκια μου είναι έτοιμα. Κοιτάξτε εδώ. Δηλαδή, όντως, δεν μπορείς να φανταστείς ότι είναι τόσο νόστιμα σε τόσο λίγο χρόνο. Δηλαδή, όλοι μπορούμε να φτιάξουμε κρουασανάκια στο σπίτι μας. Ξυπνάμε το πρωί, Διονύση, την Κυριακή, και λένε τα παιδιά, μπαμπά, θέλω κρουασανάκια. Τι θα κάνεις? Θα πάω να δωράσω. Όχι πια. Θα μπεις στο akispetrizix.com, θα δεις το βίντεο και θα φτιάξεις αυτά τα μοναδικά κρουασανάκια. Ξένια λένε. Καταπληκτικά. Παναγία μου. Δεν θα φάω όλα. Να σου. Είναι πολύ σωστό. Δεν είναι σωστό. Είναι πολύ σωστό. Πάντα μοιράζομαι τα πάντα εκτός από το κρουασάν μου. Όταν φάω μόνος.